Την ποινή της αργίας από κάθε ιεροπραξία επευλήθηκε στον ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Πόλο από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα, όταν πριν δηλεκρώσει μια ακολουθία ηλικιωμένης γυναίκας, ο ιερέας φέρεται να ζήτησε χρήματα από τους συγγενείς της γυναίκας προκειμένου να πραγματοποιήσει τη λειτουργία. Κλείσαμε μέσω γραφείου τελετών ραντεβού την 11η πρωινή της Δευτέρας για τη λειτουργία της νεκρόσιμης ακολουθίας. Εμείς ήμασταν εκεί 11 παρά 10 και το φέρετρο και οι συγγενείς και φίλοι. Από εκείνη την ώρα περιμέναμε μέχρι την ώρα 11 και 20 και 25 και ο ιερέας δεν εμφανίστηκε να αρχίσει τη λειτουργία. Μου καλέσαν μέσα στο γραφείο του ιερέα που είναι έξω από την εκκλησία και πήγα αμέσως, ανταποκρίθηκα. Μου λένε τότε πρέπει να δώσεις χρήματα για να ξεκινήσει η λειτουργία. Λοιπόν, να μου πείτε λέω πόσα χρήματα, λοιπόν έχετε ένα όριο κλπ. Όχι, ό,τι θέλετε δίνετε για την εκκλησία. Τους έδωσα 50 ευρώ και ο ψάλτης λέει θα πάρει και ο νοικοκόρης 10 ευρώ κλπ. Δεν φάνηκαν ικανοποιημένοι και τους έδωσα και άλλα 20 ευρώ. Κόψανε απόδειξη για τα 70 ευρώ και εν συνεχεία μπήκε μέσα ο ιερέας και ξεκίνησε την λειτουργία της νεκρόσιμης ακολουθίας. Ποινήτης οριστικής απολύσεως από τα καθήκοντά του επευλήθη στον εμπλεκόμενο ιεροψάλτη. Αν ήθελα εγώ να δώσω για την εκκλησία, θα έκανε την λειτουργία της νεκρόσιμης ακολουθίας και μετά θα έδινα υπέρ της εκκλησίας ό,τι ποσό ήθελα εγώ.